Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας είναι η μεγαλύτερη ομοσπονδία που εκπροσωπεί τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Καλύπτει όλη την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου, τη Ζάγκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη και την Αιτωλό Ακαρνανία. Και οι συνάδελφοί μου από όλη την Πελοπόννησο και τις περιοχές που σας ανέφερα πραγματικά με τίμησαν για άλλη μια φορά, για τρίτη συνεχή, με το να αναδείξουν το συνδυασμό μας πρώτο στις εκλογές που έγιναν την Κυριακή και ταυτόχρονα να μας δώσουν την κατεύθυνση στο να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε για την τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μια προσπάθεια που γίνεται, πρέπει να ομολογήσω, δυστυχώς για μας που έχουμε κληθεί να διοικήσουμε ένα τέτοιο οργανισμό σε μια τέτοια περίοδο, γιατί είναι ακριβώς 6 χρόνια που έχουμε στα χέρια μας τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, 6 χρόνια κρίσης, βαθιάς ύφεσης και των λουκέτων. Όμως και μέσα σε αυτή την άσχημη περίοδο, τώρα περισσότερο μας χρειάζονται οι συνάδελφοί μας και τώρα ακριβώς είμαστε κοντά τους να ενισχύσουμε τις προσπάθειες που κάνουν και οι εμπορικοί σύλλογοι κατά τόπους, αλλά και να βρούμε λύσεις και διεξόδους από αυτά τα τραγικά σημεία που έχουν βρεθεί οι καταστηματάρχες, οι έμποροι, συνολικότερα οι επιχειρηματίες στην περιοχή. Ελπίζω ότι μέσα στην τριετία που έρχεται θα μπορέσουμε και να βοηθήσουμε πάλι προς την διακατεύθυνση ακόμα πιο έντονα, γιατί τώρα υπάρχουν πλέον και συγκεκριμένες εξελίξεις, όπως είναι οι εξελίξεις που έχουμε, ελπίζω πάρα πολύ σύντομα, όσον αφορά στα ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΑΕ, όσο και στο θέμα της φορολογίας και στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων? Ναι, ναι, τα κόκκινα δάνεια είναι πράγματι μια γάγγραινα για την επιχειρηματικότητα, αλλά μόλις τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, ο Υπουργός που απήλθε πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης έφερε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή ακριβώς για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, το οποίο πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχει κάποια θετικά μέρη, αλλά έχουμε βάλει σε αυτό το νομοσχέδιο, μετά από την επεξεργασία που του κάναμε στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, και πάρα πολλά ερωτηματικά. Τα θετικά του μέρη, ας πούμε, είναι ότι έχουν ληφθεί υπόψη ο ορισμός του τι σημαίνει υπερχρεωμένη επιχείρηση, όπως έχουμε πολλάκι και εμείς από την ΕΣΕ μιλήσει για αυτόν τον ορισμό. Επίσης, έχει καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων μέσα από τις ρυθμίσεις αυτές. Ταυτόχρονα μειώνονται οι απαιτούμενοι χρόνοι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή και είναι και ικανοποιητικό το ποσοστό της διαγραφής των συνολικών απαιτήσεων. Επίσης, ικανοποιητικά είναι και τα κριτήρια της ένταξης των οφειλετών στη ρύθμιση. Και είναι και θετική και η προστασία και η ένταξη στις αναστολές των διώξεων, των εγγυητών και των συνοφειλετών. Αυτά είναι τα θετικά μέρη του νομοσχεδίου αυτού. Όμως, υπάρχουν, όπως σας είπα, και πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα εξ αυτών είναι ότι το πρώτο είδος της ρύθμισης, αυτό που γίνεται μεταξύ τράπεζας και οφειλέτη, δίνει πολλά δικαιώματα στην τράπεζα και όχι μόνο δίνει πολλά δικαιώματα, αλλά ξεχνά και τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να θεσπιστεί αυτός ο κώδικας δεοντολογίας. Έγινε, αλλά για να μπορέσει να έχει νόημα, πρέπει να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν δηλαδή πάμε σε ρυθμίσεις δανείων ή σε άλλες δύσκολες στιγμές που έχουν οι πελάτες των τραπεζών με τους οργανισμούς αυτούς, τότε θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά γράμμα ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών. Ζητείτε από τις τράπεζες ή αυτό που παλιότερα βγήκε και ισχύει πλέον, να υπάρχει ένα καλό προφίλ του πελάτη των τραπεζικών υπηρεσιών και να είναι ο πελάτης των τραπεζών να έχει θετική στάση απέναντι στην τράπεζα. Όμως δεν μπορεί αυτό να είναι μονομερές. Πρέπει και αντίστροφα και η τράπεζα να έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά απέναντι στον πελάτη της, για να μην ξεχάσουμε ότι είναι πράγματι πελάτης, ο οφειλέτης, ο δανειολήπτης, έτσι. Και δεύτερον, όχι μόνο είναι πελάτης, αλλά βρίσκεται και σε μια δυσχερή θέση. Γιατί όταν έχουν ανέβει σε τέτοιο βαθμό
οι υποχρεώσεις και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, αυτό δεν έχει γίνει γιατί ξαφνικά γίναμε όλοι μας ρίχτες, μπαταχτσίδες, αν θέλετε με μια λαϊκή έκφραση να το πούμε, είναι λόγω των συνθήκων και τέλος πάντων αυτό το έχουμε κατανοήσει όλοι και δεν χωρά αμφιβολία σε αυτό. Αν περάσουμε σε ένα δεύτερο ερώτημα που θέτουμε σχετικά με το νομοσχέδιο αυτό, είναι ότι δεν διακρίνεται σαφής κατεύθυνση στο είδος των ρυθμίσεων των χρεών στις τράπεζες και επίσης δεν προσδιορίζεται ακριβώς το είδος των τραπεζικών προϊόντων στο οποίο θα μπει μέσα η ρύθμιση, τα οποία θα μπουν μέσα αυτή η ρύθμιση. Εμείς εδώ στην περιοχή τη δικιά μας, στην Πελοπόννησο και την Ιδιωτική Ελλάδα, έχουμε πολύ συγκεκριμένα τέτοια θέματα, τα οποία τα έχουμε θέσει και σαν Ομοσπονδία στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτά τα θέματα, ένα που είναι και επανελλήνιας εμβέλειας, είναι τα δάνεια αυτά που είχαν ληφθεί με την εγγύηση του τότε ΤΕΜΠ με σήμερα ΕΤΕΑΝ και αυτά τα δάνεια πρέπει οπωσδήποτε, επειδή ήταν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και καλυπτόταν ένα μεγάλο ποσοστό από το ελληνικό δημόσιο σαν εγγυητή, αλλά και είχαν και επιδοτούμενο επιτόκιο, θα πρέπει να δοθούν με διαφορετικό τρόπο οι ρυθμίσεις σε αυτά τα δάνεια. Επίσης, ειδικά για την περιοχή της Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα για τους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Ηλίας, που έχουν δοθεί ιδιαίτερα πολλά πυρόπληκτα δάνεια από τις φωτιές του 2007, η κατηγορία των πυρόπληκτων δανείων είναι μια κρίσιμη κατηγορία, όπως επίσης και η κατηγορία των σεισμόπληκτων δανείων που έχουμε το πρόβλημα της Κεφαλονιάς φέτος. Έτσι λοιπόν αυτά είναι δάνεια ειδικών κατηγοριών, στα οποία πρέπει να υπάρξει και ειδική μνήμα μέσα στο νομοσχέδιο αυτό που ρυθμίζει τα κόκκινα δάνεια, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει καθόλου αναφορά σε αυτά τα δάνεια και έχουμε λάβει και την υπόσχεση του απελθόντος Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Δένδια ότι θα υπάρξει μια ειδική ρύθμιση. Η μεγάλη πτυχία ήταν ότι έφυγε αυτό με την προσημείωση εκείνη του όταν ήθελε να πει στις ρυθμίσεις, κάτι που αποθάρρυνε πολλούς από το να μπουν σε αυτές τις ρυθμίσεις. Και ταυτόχρονα έφυγε και αυτή η τεράστια προκαταβολή που ζητούταν νομίζω το 1 τρίτο του ποσού για να μπει στη ρύθμιση. Σωστά, αυτά ήταν αγκάθια που μέσα από το διάλογο που κάναμε μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή διορθώθηκαν. Όμως φαίνεται η διεκδίκηση ότι πάντα κερδίζεις κάτι, ότι μόνη μάχη που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν δίνεται ποτέ. Ναι, μόνο θέλω να σας πω το εξής, γιατί κάναμε και μια ιδιαίτερα μεγάλη κουβέντα κατά την προεκλογική περίοδο τώρα στην Ομοσπονδία μας, αλλά και κατά την Γενική Συνέλευση μέσα στην Ομοσπονδία μας. Εμείς θεωρούμε, και αυτό το ασπάστηκαν τελικά και δίδοντας το αποτέλεσμα αυτό μέσα στις εκλογές της Ομοσπονδίας μας, συνάδελφοί μας, ότι ο αγώνας μας δεν είναι αγώνας συντηρητικής μορφής, γιατί δυστυχώς σήμερα συντηρητική μορφή αγώνα είναι τα εντός αγωγικών κάγκελα ή τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι. Μόνο για να πάμε να εκτονωθούμε δηλαδή ή να πούμε ότι κάτι κάνουμε και να θεωρηθούμε ότι είμαστε μεγάλο σχήμονες, συνδικαλιστές ή τέτοια πράγματα. Δεν δίδονται έτσι σήμερα οι αγώνες. Εδώ μιλάμε με νούμερα, με μελέτες, μετρημένα, προσγειωμένα και συγκεκριμένα και πάμε στα γραφεία όλων αυτών που έχουν τον αποφασιστικό ρόλο και διαπραγματευόμεθα μέχρι εσχάτων και τελικά πετυχαίνουμε. Αυτό που είπατε προηγουμένως είναι μια επιτυχία, όπως επίσης μια δεύτερη επιτυχία που ελπίζουμε να έρθει και να ολοκληρωθεί, είναι η σύνδεση των 100 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τόσο και για τις ασφαλιστικές ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσο και για του δημοσίου τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, την εφορία που λέμε, η διασύνδεσή της με τον τρόπο ρύθμισης των κόκκινων δανείων, που και εκεί είναι ένα ερωτηματικό στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν γίνεται σαφής μνήμα αυτών των θεμάτων, όπου πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, να ξέρουμε. Όχι, οι οφειλές στα ταμεία θα διακανονιστούν με αυτές τις δόσεις, αλλά με ποια σειρά θα γίνει αυτό το πράγμα και πότε θα μπορεί ένας οφειλέτης τράπεζας, ένας δανειολήπτης που έχει ληξιπρόθεσμο δάνειο να μπει στη ρύθμιση. Θα υπάρχει προαπαιτούμενο για την ρύθμιση των φορολογικών του υποχρεώσεων και των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων. Και τέλος πάντων όλα αυτά θα είναι ξεχωριστά ή θα πρέπει να συνυπολογίζονται. Γιατί ως γνωστόν από μία τσέπη θα βγουν όλα αυτά. Αν δεν λάβει η τράπεζα υπόψη της το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος, ο δανειολήπτης που οφείλει,
πρέπει να πληρώσει και κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ασφαλιστικό του φορέα ή και κάποιες άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Υπουργείο Οικονομικών στην εφορία και αγνοήσουμε αυτό, τότε τα ποσά που τελικά θα συγκεντρωθούν κάθε μήνα, ας πούμε, για να πληρώνονται, είναι τέτοια που θα είναι αδύνατον πάλι να καλυφθούν. Άρα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι, μετρημένα, σοβαρά, να βρούμε λύσεις, γιατί σήμερα μας λένε από πλευράς της κυβέρνησης ότι έχουμε φτάσει στο τέρμα. Και για να λέμε και την αλήθεια, και εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή, δεν βλέπουμε να υπάρχει άνοδος προς Θεού, δεν υπάρχει τέτοια ταχύτατη πτώση. Και αυτό είναι σημάδι ότι υπάρχει κάποια αλλαγή. Με το όμως πάρκο των οφειλών στα ταμεία θα γίνει η μεγάλη ανατροπή ώστε να αρχίσει να κινείται η αγορά. Αυτό είναι το ζήτημα. Χρόνια. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι αν κάποιες οφειλές που είπαμε ποτέ δεν τις έχουμε αρνηθεί, υπάρχουν οφειλές και πρέπει να τις πληρώσουμε. Αυτό που ζητάμε είναι να πάψουν να υπάρχουν τόσες πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις προς αυξήσεις, γιατί μετά το ένα γίνεται πέντε ξαφνικά και δεν είναι αδύνατο να πληρωθεί. Και δεύτερον, ότι πρέπει να δοθεί χρόνος. Αν δεν υπάρξει χρόνος αποπληρωμής και ζητούνται πράγματα άμεσα, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, ότι ζητείτε το 1 τρίτο να πληρωθεί μετρητής, αφού δεν υπάρχει να πληρωθεί τίποτα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Είναι μη βιώσιμες λύσεις, οι οποίες πρέπει να μπουν σε μια διαφορετική λογική και μέσα από το διάλογο και την επιμονή στο να τους δώσουμε να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται, γιατί ειλικρινά σας μιλάω, φοβούμεθα ότι πάρα πολλοί εξ αυτών που αποφασίζουν δεν έχουν ιδέα από το τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία και στην αγορά. Έτσι λοιπόν πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν τι γίνεται και αυτοί σοβαρά και μετρημένα και αυτοί να κάτσουν να βγάλουν σωστές αποφάσεις. Εσείς σαν Ομοσπονδία έχετε πάρει έτσι θέση σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ καυτό θέμα. Έχετε πάρει θέση έτσι πολύ σοβαρή και να το καταλάβουν κάποια στιγμή. Ναι, όλα αυτά που σας λέω τώρα είναι μέρος της διαπραγμάτευσης που κάνουμε και εμείς, που συμμετέχουμε και εμείς σαν Ομοσπονδία, αλλά και σαν Εθνική Συνομοσπονδία, με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών, για να βρούμε λύσεις επάνω σε αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε αρκεστεί δηλαδή, μόνο εκεί. Δηλαδή το διαπραγματεύεστε με λίγα λόγια. Βεβαίως, ναι. Συνεχώς, καθημερινά γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση. Και τι αντιμετώπιση έχετε από το Υπουργείο? Κοιτάξτε, στην αρχή υπήρχε μία αντιμετώπιση που ακόμα υπάρχει σε ένα μεγάλο βαθμό, ότι εμείς βλέπουμε τους δανειστές. Εμείς βλέπουμε το πώς θα καλυφθεί του κράτους η οφειλή έναντι των δανειοδοτών από το εξωτερικό. Όμως αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι το κράτος είναι οι πολίτες και οι πολίτες πληρώνουν τους φόρους, όλα αυτά που πληρώνουν για να μπορεί το κράτος να αντεπεξέρχεται στις δικές του τις υποχρεώσεις έναντι των δανειοδοτών του. Όμως εάν δεν γίνει κατανοητό ότι οι πολίτες έχουν και κάποιο όριο στο πώς μπορούν να πληρώνουν, γιατί ένα κατάστημα, ας πούμε, για να σας μιλήσω για το δικό μας τον κλάδο, ένα κατάστημα το οποίο έχει κλείσει, πριν κλείσει έχει συσσωρεύσει τεράστια χρέη, τεράστιες οφειλές. Άρα όταν κλείσει ένα κατάστημα, και μιλάμε για μικρομεσαία επιχείρηση, εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπους που ρίχνουν κανόνια, αν θέλετε, στην εταιρεία τους, ενώ η προσωπική τους περιουσία αυξάνεται. Εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις των ανθρώπων εκείνων που η περιουσία η δική τους με την περιουσία της επιχείρησης είναι ένα πράγμα. Λοιπόν, όταν η επιχείρηση κλείνει, ο άνθρωπος αυτός, φορολογούμενος, πολίτης, επιχειρηματίας, όπως θέλετε χαρακτηρίστε τον, είναι υπερχρεωμένος. Άρα, για να μπορέσει να βγει από αυτό το αδιέξοδο, πρέπει να του δοθεί κατάλληλος χρόνος και βέβαια ο κατάλληλος χρόνος θα πρέπει να διασυνδεθεί και με την ανάπτυξη όταν έρθει και όπως έρθει, για να μπορέσει να βρει και εισοδήματα για να μπορέσει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Έτσι. Αυτό είναι το πακέτο. Σιγά σιγά γίνεται κατανοητό. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι αργούμε πάρα πολύ. Πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει πριν από 4 και 5 χρόνια ακόμα περιμένουμε να γίνουν. Πριν κάνω την κρίση. Εμείς από την αρχή της κρίσης είχαμε πει πράγματα για το πώς πρέπει να γίνουν. Δεν εισακουστήκαμε. Αργά γίνονται κατανοητά τα λόγια μας και έστω να φτάσουμε σε ένα σημείο να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα.